Εμείς τώρα πάμε να παρακολουθήσουμε. Να πούμε καλημέρα στον Χρήστο Στρατουλάκο πρώτον. Στην Πάτρα, βέβαια. Στην Πάτρα. Έχει αναδείξει το ρεπορτάζ όλες αυτές τις μέρες ο Χρήστος. Χρήστο, πριν έρθουμε για τη σύνδεση, πάμε αρχικά να δούμε τι συνέβη και τι σου είπαν άνθρωποι οι οποίοι αυθορμήτως συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ έξω από το σπίτι της κατηγορούμενης. Δικαιοσύνη για αυτά τα τρία τα παιδιά να κάνει το καλύτερο. Έστω και τώρα να γλιτώσουν άλλα παιδιά. Δεν ξέρω. Έχω αρρωστήσει και ντρέπομαι που είμαι μάνα και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα για αυτά τα παιδιά. Συγγνώμη, συγγνώμη, αυτό λέω. Συγγνώμη για ψυχούλες που δεν μπορούσαμε. Περιμένουμε να βγουν έξω να μας πούνε το γιατί. Τι φταίγανε οι τρεις ψυχές. Δεν τα ήθελε να τα δώσει σε οικογένειες, σε μανούλες που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά και ζητάνε ένα παιδί να το αγαπήσουνε. Όχι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτά είπαν οι άνθρωποι αγανακτισμένοι. Ο Χρήστος επίσης το πρωί πήγε στο σχολείο της μικρής και μίλησε επίσης με γονείς. Παρακολουθούμε τι είπαν στον Χρήστο Στρατουλάκο. Ότι πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά μας από αυτό το πράγμα. Χρειάστηκε να διαχειριστούν, το θάνατο μιας συμμαθήτριάς τους, ενός παιδιού συνομήλικου τους. Και τώρα θα πρέπει να διαχειριστούν και αυτό, το οποίο δεν μπορούμε ούτε εμείς οι ενήλικοι να το κάνουμε. Την Τζορτζίνα την έφερε στο σχολείο εδώ στην Αγία Σοφία. Και το έβλεπα το παιδάκι, έπαιζε μπάλα και ξαφνικά να γίνει τετραπηλιακό μέσα σε λίγο διάστημα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Εγώ που είμαι μητέρα, έχω τρία παιδιά, θεωρώ αδιανόητο αυτό το πράγμα. Δεν ήθελα να πιστέψω ότι μια μάνα μπορεί να σκοτώσει τρία παιδιά ή οτιδήποτε. Και ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Θέλω μέσα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Όμως δεν μπορούμε να γίνουμε ζούγκλα. Γι' αυτό υπάρχουν οι νόμοι, γι' αυτό υπάρχει το κράτος, γι' αυτό. Τι παραδείγματα θα δώσουμε στα παιδιά μας, τι θα κάνουν. Είναι σαν να τους λέμε, βγείτε στον δρόμο και σκοτώνετε όποιον σας αδικεί. Πιστεύετε ότι τελειώνει εδώ η ιστορία ή συνεχίζεται? Συνεχίζεται, πιστεύω. Κάτι υπάρχει. Κάποιος είναι μαζί της αυτό το πράγμα. Σε όλους τριφογυρίζει αυτό το ερώτημα, έτσι, ότι δεν μπορεί να ήταν μόνη της. Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο τώρα που έχει όλο το ρεπορτάζ. Χρήστο, είστε στο σπίτι, φαντάζομαι, και υπάρχει αστυνομική παρουσία εκεί. Ακριβώς. Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου έχει αποκλειστεί η περιοχή. Δείτε λοιπόν το σπίτι όπου διέμενε η οικογένεια εδώ στην Πάτρα. Εδώ λοιπόν, να σας δώσω λίγο πρώτα δύο στοιχεία για το τι συνέβη χθες. Από ό,τι πληροφορούμαστε κι εμείς. Εδώ λοιπόν, στο σημείο που βρισκόμαστε, φαίνεται λοιπόν να ήρθε ένα συμβατικό αυτοκίνητο από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Μπήκανε στην πόρτα λοιπόν εδώ που σας δείχνουν οι συνάδελφοι. Βλέπουμε αυτή την εικόνα, Χρήστο. Ό,τι μας περιγράφει, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Σε ακούμε. Ακριβώς. Ναι. Εδώ λοιπόν ήρθαν οι άνδρες από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Ζήτησαν από την κυρία Πισπυρίγκου να μπει στο αυτοκίνητο προκειμένου να μεταβεί στην Αθήνα, προκειμένου να δώσει μία κατάθεση. Όλα αυτά πρέπει να συνέβησαν γύρω στις 4, λίγο πριν, λίγο μετά, κάπου εκείνη την ώρα περίπου. Και την ενημέρωσαν ότι πρέπει να πάει να μεταβεί μαζί του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής προκειμένου να δώσει και κατάθεση. Η ίδια λοιπόν φέρεται να του είπε ότι με χαρά θα έρθω προκειμένου να σας μεταφέρω όσα γνωρίζω για τους θανάτους των τριών μου παιδιών. Όταν μπήκε λοιπόν εδώ στο αυτοκίνητο που ήταν στο σημείο ακριβώς που βρίσκομαι εγώ, το αυτοκίνητο της αστυνομίας, το συμβατικό, της ζήτησαν μέχρι να μεταβεί στην Αθήνα να κλείσει τα κινητά. Φέρεται εκείνη τη στιγμή να συνομιλούσε με κάποιον συνάδελφο εδώ από τοπικό μέσο. Όταν έγινε γνωστή λοιπόν η ιστορία της προσαγωγής στην Αθήνα, να σας πω ότι εκείνη την ώρα μέσα ήταν η αδερφή της, η μητέρα της και ο πατριός της. Ο Μάνος Δασκαλάκης, ο σύζυγός της, δεν ήταν εδώ εκείνη την στιγμή. Και μετά από λίγη ώρα άρχισε να μαζεύεται αρκετός κόσμος. Είδαμε εκατοντάδες πολίτες και εδώ από τη γειτονιά, από την περιοχή της Αγίας Σοφίας, που είναι μια μεγάλη γειτονιά εδώ στην Πάτρα, αλλά και από άλλα σημεία της πόλης, προκειμένου να έρχονται εδώ για να ενημερωθούν και από εμάς. Ζητούσαν πληροφορίες για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως, να σας πω ότι πρώτο θέμα συζήτησης εδώ στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα είναι οι εξελίξεις. Κουβεντιάζονταν η υπόθεση, η αλήθεια είναι, όλο το προηγούμενο διάστημα εδώ στην πόλη, ότι ακριβώς έχει συμβεί. Ωστόσο, όπως ακούσαμε και στις δηλώσεις, όλοι ήθελαν να μην αποκαλυφθεί κάτι, διότι είναι τραγικό σαν γεγονός αυτό δεν το οποίο να το έχει αποκαλυφθεί. Δεν μπορείς να το πιστέψεις. Από την ώρα του περιστατικού, είναι Χρήστο, αδιανόητο, που μας περιγράφεις με τον τρόπο με τον οποίο οι αστυνομικοί πήραν τη Ρούλα Πισπυρίγκου για να τη μεταφέρουν στην Αθήνα. Υπάρχουν σημεία από το εμφάνισης του πατέρα? Ο πατέρας έχει μιλήσει, έχει εμφανιστεί κάπου?
Να σας πω ότι περιμένει να βρεθεί με τον δικηγόρο του εδώ, ο οποίος είναι εδώ δικηγόρος της Πάτρας. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει, τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε να έχει γίνει κάποια τέτοια συνάντηση. Από ό,τι μαθαίνουμε από το περιβάλλον του, περιμένει και ο ίδιος μέσω και του δικηγόρου του να ενημερωθεί για το τι ακριβώς έχει συμβεί από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προκειμένου να ενημερωθεί και ο ίδιος και ο δικηγόρος του. Και μέχρι τώρα δεν έχει απαντήσει σε τηλέφωνο σε κανέναν. Περιμένει να ενημερωθεί για το τι ακριβώς έχει συμβεί και για ποιο λόγο συνελήφθη η κυρία Πεσπυρίγκο ακριβώς από τις αρχές. Πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες θα ενημερωθεί. Να σας πω ότι με βάση και τα στοιχεία τα οποία σας έλεγε η Ιωάννα Μάνδρου, φαίνεται από ό,τι γνωρίζω και εγώ από το δικό μου ρεπορτάζ, ότι υπάρχουν έρευνες και για άλλα άτομα προκειμένου να δουν αν ακριβώς ήξεραν το τι ακριβώς είχε συμβεί. Ερευνούνται βέβαια και οι δύο άλλες περιπτώσεις των θανάτων του 3,5 ετών και του 6 μηνών βρέφος. Το βρέφος, να σας πω ότι κατέληξε, βρέθηκε νεκρό εδώ στο σπίτι που βρισκόμαστε. Είναι το μοναδικό από τα τρία παιδιά το οποίο κατέληξε στο σπίτι και περιμένουν λοιπόν να δουν το τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη και εδώ στην Πάτρα αλλά και στην Αθήνα. Και βέβαια να σας πω ότι, ότι έχουν έρθει σε γνώση των αρχών και τα στοιχεία από τα νοσοκομεία και εδώ της Πάτρας, κυρίως για την Τζορτζίνα την 9χρονη, καθώς νοσηλεύτηκε αρχικά στο Καραμανδάνη νοσοκομείο παιδών της Πάτρας, εκεί όπου οι γιατροί μετά από υπερπροσπάθεια κατάφεραν να σώσουν το παιδί μετά από αρκετή ώρα και εν συνεχεία να πούμε μεταφέρθηκε διασωληνωμένο από το Καραμανδάνη νοσοκομείο παιδών της Πάτρας στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, όπου τότε οι γιατροί θεώρησαν, όπως μας έλεγαν και στα πλαίσια του ρεπορτάζ που είχαμε κάνει και τότε, ότι είχαν διασφαλίσει το παιδί και δεν θα αντιμετώπιζε πρόβλημα στο μέλλον. Ναι. Χρήστο, το ζευγάρι είναι μαζί. Τώρα είναι μαζί, δηλαδή εννοώ είναι, είναι ζευγάρι. Όχι. Από ό,τι γνωρίζουμε, εδώ και αρκετό καιρό, όχι. Μάλιστα. Υπάρχει ο πατέρας, νομίζω ότι είναι ένα εύλογο ερώτημα από όλους μας και μιλάμε και ως γονείς. Ο πατέρας αναζήτησε τι άλλο έχει συμβεί. Δηλαδή, ρε παιδί μου, έχουν πεθάνει τρία παιδιά. Δεν είναι και το συνηθέστερο πράγμα στον πλανήτη να συμβαίνει αυτό. Φαντάζομαι ότι εδώ ανοίγεις τα βουνά, ανοίγεις τις θάλασσες, προσπαθείς να φτάσεις στο φεγγάρι για αυτό το θέμα. Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Να σας πω ότι στην πρώτη περίπτωση το θάνατο του 3,5 ετών κοριτσιού σε νοσοκομείο της Αθήνας είχε προσφύγει τότε με μηνυτήρια αναφορά προς την Εισαγγελία Αθηνών. Ναι. Από ό,τι είχαμε αποκαλύψει στο Sky εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, η υπόθεση τότε φαίνεται πως είχε μπει στο αρχείο. Μετά δεν γνωρίζουμε αν είχε γίνει κάποια ενέργεια. Τότε όμως το πρώτο θάνατο, το 2019, σε νοσοκομείο της Αθήνας είχε προσφύγει προς τη δικαιοσύνη. Και από ό,τι είχαμε μάθει τότε σαν κανάλι, η υπόθεση είχε πάει στο αρχείο. Είχε πάει στο αρχείο. Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο, περιμένουμε να δούμε. Ποιοι είναι όλοι υπεύθυνοι. Περιμένουμε να μάθουμε τα πάντα. Γιατί είναι μια υπόθεση η οποία πραγματικά νομίζω ότι, όπως το είπε και η Ιωάννα Μάνδρου, θα γραφτεί στα παγκόσμια χρονικά. Θα καταγραφεί στα παγκόσμια Δεν χρονικά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έχει συμβεί. Σε αποδεσμεύουμε, Χρήστο, και σένα προς το παρόν. Γιατί κάνει εξαιρετικό ρεπορτάζ ο Χρήστος και έχουμε όλη την πληροφόρηση.